ένα φεγγάρι που εξαφανίστηκε, θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί ο Άρης είναι τόσο διαφορετικός από τους άλλους βραχώδεις πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Νωρίς στην ιστορία του, ο κόκκινος πλανήτης μπορεί να είχε ένα πολύ μεγαλύτερο φεγγάρι, το οποίο μπορεί να ευθύνεται για το περίεργο σχήμα και το ακραίο εδαφός του. Ο Άρης φιλοξενεί μερικά από τα πιο ακραία εδάφη του ηλιακού μας συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου φαραγγιού, του ψηλότερου βουνού και της μεγαλύτερης ορεινής περιοχής. Αυτή η ορεινή περιοχή, γνωστή ως Θάρσης, κυριαρχεί στο δυτικό ημισφαίριο του Άρη, κοντά στον ισημερινό του. Η περιοχή Θάρσης έχει πλάτος περίπου 5.000 χιλιόμετρα και υψώνεται έως και 7 χιλιόμετρα σε ύψος, εξαιρουμένων των ογκωδών ηφαιστείων της, που υψώνονται ακόμη ψηλότερα. Σχεδόν ακριβώς στην αντίθετη πλευρά του πλανήτη από το Θάρσης βρίσκεται η Τέρα Σαμπάια και η Σύρτης Μέιτζορ, μια άλλη ορεινή περιοχή και ένα τεράστιο ηφαίστειο αντίστοιχα. Όπως πιστεύετε, η σημαντική μάζα του Νέριο άλλαξε το σχήμα του Άρη με τη βαρύτητά του, αυξάνοντας τις παλίρες στους ωκεανούς του μάγματος με τον ίδιο τρόπο που το φεγγάρι της Γης αυξάνει τις παλίρες στους ωκεανούς του πλανήτη μας σήμερα. Επειδή όμως ο Άρης είναι μικρότερος από τη Γη, ψύχθηκε πολύ πιο γρήγορα και τα παλιρροϊκά εξογκώματα του κλειδώθηκαν στην προκύπτουσα μορφή του πλανήτη. Με κάποιο τρόπο, ο Νέριο χάθηκε. Θα μπορούσε να είχε εξαφανιστεί από μια σύγκρουση, αφήνοντας πίσω τα σημερινά φεγγάρια του Άρη, Φόμπος και Ντέιμος. Ή θα μπορούσε να είχε παρασυρθεί έξω από το ηλιακό σύστημα μέσω μιας βαρυτικής αλληλεπίδρασης με άλλο σώμα. Τέτοιες συγκρούσεις ήταν συνηθισμένες στο πρώιμο ηλιακό σύστημα. Αν και η πιθανότητα είναι ενδιαφέρουσα, ο αστρονόμος που έκανε την έρευνα παραδέχτηκε ότι η εξήγηση του Νέριο είναι απλώς μια υπόθεση. Η ιδέα ενός μεγάλου φεγγαριού που υπήρχε για σύντομο χρονικό διάστημα εγείρει πολλά ερωτήματα, ειδικά όσον αφορά το σχηματισμό και την τελική εξαφάνισή του. Για παράδειγμα, εάν το φεγγάρι Νέριο καταστράφηκε, θα έπρεπε να είχε αφήσει μια σειρά από κρατήρες κατά μήκος της ζώνης, που ευθυγραμμίζεται με την τροχιά του, αλλά δεν υπάρχει τέτοια σειρά κρατήρων στον Άρη. Από την άλλη, περαιτέρω συγκρούσεις και γεωλογική δραστηριότητα θα μπορούσαν να έχουν εξαφανίσει αυτά τα ίχνη,